Το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο φέρνει ενισχυμένους ανέμους με όλες τις βόρειες περιοχές της Κρήτης να επηρεάζονται σημαντικά, ενώ και στα νότια η ένταση των βοριάδων έφτασε σήμερα τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές, χωρίς φυσικά να περιμένουμε κάτι από πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τη βόρεια τάση τους, θα φτάσουν σε ένταση στις περισσότερες περιοχές στα 4 τοπικά 5 μποφόρ. Θα υπάρχουν όμως και περιοχές κυρίως στα ανατολικά και στα δυτικά του νησιού, όπου η έντασή τους θα φτάνει τα 5 και 6 μποφόρ. Από αύριο Κυριακή προβλέπεται μικρή εξασθένιση των ανέμων με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 28 έως 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Μόνο στα νότια ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Επίσης επικίνδυνος παράγοντας που είναι σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους είναι και η αυξημένος κίνδυνος επέκτασης μιας φωτιάς, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί σαν μια πυρκαγιά πάρα πολύ επεκτάσιμη γρήγορα, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και αυτό τον παράγοντα να το προσέξουμε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Κατά τα άλλα, το θερμοκρασιακό καθεστώς για το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ήπιο. Από την Τρίτη, νέα θερμή εισβολή σε συνδυασμό με την πλήρη εξασθένιση των ανέμων ανεβάζει ξανά τον υδράργυρο. Σύμφωνα μάλιστα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, είναι πιθανό στα τέλη της εβδομάδας να βιώσουμε και πάλι συνθήκες καύσωνα, η οποία εν αρχή θα επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και τον υπόλοιπο υπηρωτικό κορμό της χώρας, δίνοντας εν αρχή εκεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σταδιακά όμως θα επηρεάσει και το νησί μας, κυρίως από την Τετάρτη και μετά, δίνοντας κορύφωση στις θερμοκρασίες την Πέμπτη και την Παρασκευή. Προς το παρόν, η υποχώρηση των υψηλών ποσοστών της υγρασίας που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα πιο ανεκτά, κυρίως στις πρωινές και βραδινές ώρες.